Ακόμη και το ΑΕΠ της Ισλανδίας ξεπέρασε η περιουσία του πλουσιότερου άνδρα στην Κίνα. Πρόκειται για τον πρώην αξιωματικό του στρατού Wang Jianlin, πρόεδρο και ιδρυτή του ομίλου Dalian Wanda, που ειδικεύεται στον τομέα ακινήτων και ψυχαγωγίας. Τα σημαντικά κέρδη των εταιριών του σχεδόν διπλασίασαν την περιουσία του, φέρνοντάς τον στην πρώτη θέση των Κινέζων δισεκατομμυριούχων. Σύμφωνα με τον κατάλογο των 100 μεγαλύτερων περιουσιών στην Κίνα του περιοδικού Forbes, ο Wang Jianlin είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 17 δισεκατομμύρια δολάρια και να διπλασιάζεται από τα 13,2 δισεκατομμύρια στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Η σημαντική αυτή αύξηση των περιουσιακών του στοιχείων που τον έφερε στην πρώτη θέση των Κινέζων δισεκατομμυριούχων οφείλεται κυρίως στην εισαγωγή στο χρηματιστήριο δύο εκ των θυγατρικών του ομίλου Wanda. «Είναι ωραίο να έχεις λεφτά», παραδέχτηκε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο ο 61χρονος δισεκατομμυριούχος, βεβαιώνοντας ότι στην Κίνα το να παίζει κανείς με τις δυνάμεις της αγοράς και να δείχνει δημιουργικότητα είναι πολύ αποδοτικό. Λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό αύξησης της περιουσίας του, τα 7 αυτά λεπτά που εμφανίστηκε σε δημοσιογράφους αποφέρουν στον Wang Jianlin περίπου 200.000 δολάρια. Ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος έγινε γνωστός το 2012 όταν εξαγόρασε την αμερικανική αλυσίδα κινηματογραφικών αιθουσών AMC Entertainment έναντι 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, στις αρχές του έτους εξαγόρασε έναντι 1,05 δισεκατομμυρίων ευρώ την ελβετική εταιρεία αθλητικού marketing Infront, την οποία διευθύνει ανιψιός του απερχόμενου Προέδρου της FIFA, Sepp Blatter, και ασχολείται κυρίως με τη διάθεση στο εμπόριο των δικαιωμάτων αναμετάδοσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στη συνέχεια εξαγόρασε το 20% του κεφαλαίου της Ατλέντικο Μαδρίτης.